Δημιουργήθηκαν καινούργια τμήματα τα οποία ξεκινήσαν το Σεπτέμβριο και επίσης με τους διοργανώσαμε. Να σε χαρώ τις διοικήσεις των τριών σκακιστικών ομάδων, να πω ότι κάνουν ένα πραγματικά αξιόλογο έργο και η παρουσία απόψε εδώ της Δημοτικής Αρχής και πώς θα το πολυφρονεί η δουλειά του Ασπράκαθου δείχνουν, είναι το στίγμα ότι ο Δήμος όντως ενδιαφέρεται για τη δράση του σκακιστικού κινήματος, του σκακιστικού αθλήματος στην περιοχή μας. Πρέπει να συγχαρώ ακόμη μια φορά τις τρεις διοικήσεις για την Ακαδημία, η οποία από ό,τι ξέρουμε αρκετά χρόνια λειτουργεί και είναι αυτή που δίνει τροφοδοτή τις ομάδες με αθλητές σκακιστές και να ευχηθούμε αύριο στους αγώνες που κάνουν της Κεντρωτικής Μακεδονίας καλή επιτυχία. Οι εποχές που διανύουμε δεν είναι καλές οικονομικά, ωστόσο όμως σαν Δημοτική Αρχή στο μυαλό μας έχουμε τους σκακιστικούς συλλόγους της Τωρεμαϊδας και τη δεδομένη στιγμή μέσα από συνεργασία και επικοινωνία θα κοιτάξουμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν να βοηθήσουμε τις διοικήσεις, τους αθλητές και τους κοινωνικούς. Τα οποία ελπίζουμε να συνεχιστούν και για τις επόμενες χρονιές. Σωστά, προχωρήσαμε στο σύντομο απολογισμό από τον αντιπρόεδρο του Πτολεμαίου, τον κ. Χαριζόπουλο Χαράλαμπο, και είναι το αριθμό με ένα εισιτήριο που έχουν για την είσοδο του στην καφετέρια. Τόσο στους τρεις συλλόγους, τους προέδρους, στα διοικητικά συμβούλια, αλλά και στους γονείς και στους αθλητές. Από τη δικιά μου τη μεριά θα φροντίσω τόσο ώστε αθλήματα όπως αυτά, το σκάκι και άλλα τα οποία όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν την ανάλογη προβολή όπως άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, να έχουν την αντίστοιχη προβολή τουλάχιστον από μένα. Θα βοηθήσω όσο μπορώ να έχουν την ανάλογη προβολή που όλα αυτά τα χρόνια που σας είπα δεν την είχαν. Είχαμε επιτυχίες τις οποίες ο κόσμος δεν τις ξέρει και θα πρέπει να τις μάθει. Και πάλι καλή επιτυχία για αύριο για το τουρνά, που από ό,τι πληροφορήθηκα ότι θα είναι τουλάχιστον 220 αθλητές. Το σχολικό τουρνά της Κεντροδυτικής Μακεδονίας που συμπεριλαμβάνει από τα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια. Καλή συνέχεια. Επίσης είχαμε και την συμμετοχή στο ομαδικό σχολικό της Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Όπως και άλλες φορές πρέπει να γνωρίζουμε τα παιδιά σας, δουλεύουν και εργάζονται πολύ όταν έρχονται στην Ακαδημία, δεν μου δεν γιατί είναι αρκετά επίκονο το να παρακολουθείς, να διδάσκεσαι σκάκι. Η θεωρία ειδικά είναι πάρα πολύ κουραστική, είναι φανταστείτε όταν είναι στα παιδιά και σας λέει να σκάνε το ρουβάρι. Όσο παλιό σας, εγώ παλιό μου. Λοιπόν, γι' αυτό η προσπάθειά τους είναι πραγματικά πολύ αξιόλογη και θα δείτε διαφορές όσο προχωράνε τα χρόνια στα μάτια του μέρους του Πτολεμαίου, πρόεδρου του Πτολεμαίου, τον κύριο Βελισσίδη. Συμμετοχές στα πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα στην Ερέτρια που συμμετείχαν στο σχολικό πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε τη στήριξη και την παρουσία όλων των γονέων των παιδιών μας, των γονέων των σκακιστών, των αθλητών που τόσες διακρίσεις έχουν φέρει στην πόλη μας. Μέλη της Σκακιστικής Ακαδημίας, μία από τις 10 σκακιστικές ακαδημίες παγκόσμια αναγνωρισμένες, κάθε φορά το τονίσουμε αυτό. Και αν πούμε και τα ονόματα των υπόλοιπων 9, όπως είναι η Νέα Υόρκη, η Σιγκαπούρη, το Τόκιο κτλ., νομίζω ότι η αξία της πόλης Πτολεμαίδας ανεβαίνει πολύ ψηλά στο σκακιστικό χάρτη. Αυτό προβληματικά μας ενοχλούν οι Παναγιώτα πρώτη στα χωρίσια του 12, η Λιούρη Μαρία πρώτη πρωτοκία Μακεδονίας. Έτσι για να αναφέρω και να με συγχωρέσουν κάποια. Αυτά από μένα, θα δώσω στην κοπή της πίτας μας και να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν πρώτα τα παιδιά, μετά τους γονείς. Και τελευταίως θα αφήσω τους επίτιμους προσκεκλημένους, γιατί η ψυχή του συλλόγου είναι τα παιδιά και μετά οι γονείς. Χάρη σε εσάς καταφέρνουμε τόσα χρόνια να αντέχουμε και να επιβιώνουμε. Θα σας κουράσουμε κάποια τυπικά, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε για να ξέρουμε και κάποια πράγματα για το τι γίνεται στους συλλόγους μας. Ξεκινώντας από τα οργανωτικά, να πούμε ότι φέτος για πρώτη φορά και με ενέργειες των συλλόγων μας και της Ένωσής μας
καταφέραμε ένα πρόγραμμα πιλωτικό, με ένα πρόγραμμα πιλωτικό να εντάξουμε το ΣΚΑΙ και στα σχολεία σαν κανονικό μάθημα, με συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και με το Ίδρυμα Νιάρχου. Έχει μπει το ΣΚΑΙ στα σχολεία και μάλιστα είναι 100 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, από τα οποία 7 είναι στην κεντροδυτική Μακεδονία και 5 από τη δυτική Μακεδονία, τα 5 σχολεία είναι στην πόλη μας, στην Τολεμαΐδα. Πέρα από αυτό, είχαμε την επιτυχή αποστολή της ομάδας του Τολεμαίου στην Αλφα Εθνική. Εκεί βέβαια, μάλλον δεν ήταν επιτυχής, δεν καταφέραμε βέβαια φέτος να παραμείνουμε, ελπίζουμε του χρόνου. Είχαμε τις αποστολές όλες που καταφέραμε να υλοποιήσουμε, τις ομάδες μας στα Grand Prix που διοργανώνονται στην Κεντροδυτική Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα, μέχρι Ερέτρια, μέχρι... εκ μέρους του Δήμου, μια και είναι το δυσκότητα. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Σαμαράτου. Για όλα αυτά, γιατί με εντός, είναι η υποχρέωσή μας να στηρίζουμε τέτοιες μεγάλες προσπάθειες. Τα 3,5 χρόνια που διανύσαμε, που ήταν η περίοδος κρίσης, οικονομικής και ηθικής, έπρεπε να κρυφτούμε όλοι, γιατί πολλές φορές φτάσαμε στα όρια από τον Κώστα, από το άγχος μας να πούμε κάποια προβλήματα σε κάποιες λύσεις. Αλλά γιατί αυτό το έργο που τελείται εδώ πέρα είναι το μέλλον της χώρας, επενδύουμε και είναι η παιδεία, δεν είναι το σωματείο του ΣΚΑΙ, τα τρία σωματεία δεν αφήθηκαν, είναι η παιδεία μας. Αυτά τα παιδιά τα οποία μετά από τους 20 χρόνια θα χτίσουν τη νέα Ελλάδα, γι' αυτό θεωρούσαμε καθήκον μας και σαν Δημοτική Αρχή να στηρίξουμε αυτές τις μεγάλες προσπάθειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι κοντά σας, θα συνεχίσω να συνεχίσω όσο μπορώ με τις δυνάμεις που έχουμε και εύχομαι και την Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια να στηρίξουν αυτά τα σωματεία, γιατί είναι αυτά που προάγουν τον πολιτισμό και την παιδεία μας. Πάω να πω την παιδεία μας. Τρίτη αθλήτρια, Ταρασίδου Ευγενία. Επίσης, σε κάθε τμήμα βραβεύεται και ο καλύτερος σκακιστής του τμήματος, που είναι ο Μαυρίδης ο Χρήστος, στο τμήμα ΑΕ. Γυρίστε όλοι λίγο. Όλοι από εδώ. Μπράβο. Δεύτερος, Παμπόρης Βασίλειος. Και καλύτερος σκακιστής του τμήματος, Παυλίδης Γιώργιος. Δεύτερο στο τμήμα είναι η Παπά Μαρία. Τρίτος στο τμήμα είναι η Ιωσιφίδου Ελισάβετ. Καλύτερος σκακιστής στο τμήμα Α2, Χασάπης Δημήτριος. Πολυχρονίδης Βασίλειος, δεύτερος. Thank you.
Ιωαννίδης Ιωακήμ, τρίτος. Καλύτερος αθλητής, Αρβανίτης Νικόλαος. Δεύτερος, Βαϊρινός Αθανάσιος. Τρίτος, Μιλωνάς Χρήστος. Και καλύτερος σκακιστής, σκακίστρια στην προκειμένη περίπτωση, Λιούρη Μιχαέλα. Τρίτος αθλητής, Τσιρανίδης Γιώργιος. Καλύτερος αθλητής, καλύτερος σκακιστής στο τμήμα Γ, Κολίτσας Αθανάσιος. Τρίτη, Τσιρανίδου Βασιλική. Και καλύτερη σκακίστρια, Γκόγκου Βασιλική. Τσότσος Αλέξανδρος Τρίτος. Καλύτερη σκακίστρια, Λιούρη Αναστασία.